ζητούμενο και αυτό που θα κρατήσουμε. Το ζητούμενο ήταν αποτέλεσμα. Το ζητούμενο ήταν αποτέλεσμα. Είδατε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα όταν γνωρίζουμε ότι ήρθαμε από ένα παγωμένο γήπεδο που είχαμε πριν τρεις μέρες σε λάσπη που υπήρχε εδώ. Ποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να προσαρμοστείς ουσιαστικά και χωρίς προπονήσεις, γιατί ο καιρός που είχαμε τις τελευταίες μέρες δεν μας άφησε να κάνουμε προπόνηση. Ευτυχώς προσαρμοστήκαμε εύκολα. Προσαρμοστήκαμε γρήγορα. Δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κίνδυνο εκτός της μία φάση του πρώτου ημίχρονο. Αξίζαμε την νίκη και συνεχίζουμε. Έχω αποφασίσει όταν μπήκαμε μέσα στο γήπεδο. Τελείως άλλο έχω σχεδιάσει και όταν φτάσαμε εδώ και όταν είδα αγωνιστικό χώρο, έκανα μία αλλαγή τελευταία στιγμή. Και αυτό το λόγο αποφάσισα να παίζω με τρεις παίκτες, ουσιαστικά με πέντε, μπορούμε να πούμε έτσι. Ναι. Σε ένα δύσκολο γήπεδο δεν μπόρεσε να αποδώσει όπως σε παιχνίδια που πραγματικά ουσιαστικά σφίγγει τον αντίπαλό του και δεν το αφήνει περιθώρια. Μπορείτε να πείτε ότι σήμερα λίγο η τύχη ήταν μαζί σας όπως δεν ήταν ας πούμε σε άλλα παιχνίδια και ειδικά σε αυτό με τα Γιάννηνα? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω να... Αν βλέπω το ένα και το άλλο παιχνίδι, δεν έχει καμία σχέση ένα με τον άλλο. Ναι, σήμερα δεν ήρθαμε εδώ να παίξουμε όμορφο, ωραίο ποδόσφαιρο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα ήρθαμε εδώ να κάνουμε ό,τι γίνεται να πάρουμε αποτέλεσμα. Αυτό μας ενδιάφερε και πιστεύω ότι αυτό κάναμε. Βέβαια, υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι. Μιλάμε για τη μία ομάδα οργανωμένη, καλή ομάδα, οποία τελευταίο καιρό παίζει καλό ποδόσφαιρο, ενώ για το Πανατολικό. Και έχουμε και το δεύτερο παιχνίδι, βέβαια. Κοιτάξτε, Κάτσε είναι ο δικός μας παίκτης. Πήγε πρώτες 6 μήνες, ήταν ιδανικός, γύριζε, επίστρεψε. Πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει και γι' αυτό το λόγο τον κράτησα και από εδώ και πέρα θα το χρησιμοποιήσω.